Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Άλλη μια εκπομπή, εδώ από τη Γνώμη Τηλεόραση, για όλη την Κεντρική Μακεδονία. Αποψινός εκλεκτός προσκεκλημένος μας είναι ο γαστρεντερολόγος, ο γνωστός σε όλους μας, ο Ανδρέας Παπαγιάννης, με τον οποίο θα μιλήσουμε για καρκίνους του πεπτικού. Και μόνο στο άκουσμα της λέξης καρκίνος, πανικοβαλόμαστε, χάνουμε τη γη κάτω από τα πόδια μας, κύριε Παπαγιάννη. Έτσι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Καλώς σας βρήκα. Από εσάς, όποτε πρόσκληση. Κάνουμε εκπομπή με εσάς, μαθαίνουμε πολλά πράγματα. Ο κόσμος έχει ανάγκη να μάθει για τον καρκίνο, πώς να το αντιμετωπίζει, ποια τα συμπτώματα που έχει, πότε πρέπει να τον οδηγήσουμε. Αυτό είναι το σωστό, που είναι το κεντρικό σημείο που πρέπει να αναφερθούμε, γιατί τώρα τελευταία με το διαδίκτυο, με το Google και μεγάλη παραπληροφόρηση, με αυτές τις υπηρεσίες που μπορεί να τις έχει ο καθένας, αλλά δεν μπορεί να τις φιλτράρει. Και αυτό, αν θέλετε, είναι και παραπλανητικό και μας δημιουργεί προβλήματα πολλά. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να μπορούμε να φιλτράρουμε τα συμπτώματα και να πράξουμε αναλόγως. Μέσα από το διαδίκτυο, θα μου επιτρέψετε να πω ότι μόνο παραπληροφόρηση παίρνουμε για θέματα υγείας. Δεν μπορώ να πω ότι είναι παραπληροφόρηση, απλά αν... παραδείγματος χάρη, βάλουμε έναν καρκίνο και βάλουμε, ας πούμε, τι να σας πω, ένα καρκίνο στομάχου και βάλουμε και δυσπεπτικά ενοχλήματα ή μια παλινδρόμηση ή οτιδήποτε άλλο, ό,τι λέει για την παλινδρόμηση μπορεί να τα έχει ο καρκινοπαθής. Και το αποτέλεσμα είναι να μας πανικοβάλουν. Ακριβώς. Και ένα απλό σύμπτωμα που μπορούμε να έχουμε και να μην είναι καρκίνος. Ένα ζήτημα είναι ο πανικός. Το άλλο ζήτημα είναι τι θέλεις να πιάσεις και πώς πρέπει να συμπεριφερθεί ο ασθενής και να πάει στο γιατρό. Και εκεί πρέπει να γίνει η σωστή διαλογή του ασθενούς και η σωστή αντιμετώπιση της κάθε περίπτωσης. Άρα το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι όταν έχουμε συμπτώματα τα οποία... Το συμπέρασμα που έχουμε, επιτρέψτε μου, είναι ότι το διαδίκτυο δεν είναι γιατρός. Δεν είναι γιατρός. Πρέπει να οδηγούμαστε στο γιατρό όταν έχουμε τα συμπτώματα αυτά. Ακριβώς. Θέλω επιγραμματικά, κύριε Παπαγιάννη, να μιλήσουμε για πόσες μορφές καρκίνου έχουμε στο πεπτικό μας σύστημα. Ναι, ας αρχίσουμε πρώτα από το τι είναι ο καρκίνος, γιατί, για να κάνουμε μια προσέγγιση έτσι για να καταλάβει ο κόσμος. Οι θάνατοι από καρκίνο, αν πούμε ότι έχουμε 100% θανάτων, αυτοί που αφορούν τον καρκίνο, όλους τους τύπους καρκίνου και σε άντρες και σε γυναίκες, το σύνολο των καρκίνων είναι περίπου 42-43%. Μετά έχουμε αγκιοπάθειες, δηλαδή καρδιοπάθειες εγκεφαλικά, περίπου ένα 40%. Μεγαλύτερο ποσοστό, θέλετε να μου πείτε. Πιάνουμε γύρω στα 80% με αυτά τα δύο. Και μετά έχουμε ατυχήματα και διάφορες άλλες ασθένειες. Επομένως, ο καρκίνος συναγωνίζεται σε εθνικότητα, σε εθνισμότητα, τα καρδιαγκιακά νοσήματα. Επομένως, αν θέλουμε να κάνουμε μια πολιτική υγείας με βάση τις ασθένειες, πρέπει να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη τους καρκίνους. Τώρα πάμε, πώς γίνεται ένα κύτταρο να αλλάξει και να γίνει καρκίνος. Πώς ξεκινάει η καρκινογένεση. Γίνεται μετάλλαξη, ναι. Γιατρέ. Ας πούμε ότι γίνεται μια μετάλλαξη. Έχουμε ένα κύτταρο φυσιολογικό, οποιοδήποτε κύτταρο του οργανισμού, είτε αυτό είναι ένα κύτταρο του εντέρου ή του στομάχου ή του αίματος ή οποιοδήποτε θέλετε, αυτό έχει μία φυσιολογία. Αλλά παράγεται συνεχώς όλη μας τη ζωή. Το κάθε κύτταρο έχει ένα χρόνο διπλασιασμού, δηλαδή ένα χρόνο αναπαραγωγής. Όταν αυτό το κύτταρο για τον α ή β λόγο αλλάζει, δεν είναι το τυπικό κύτταρο, όταν αλλάζει μεταλλάσσεται προς καρκινικό. Από εκεί και μετά αρχίζει η καρκινογένεση. Αυτό το κύτταρο που άλλαξε και είναι το κακό, το καρκινικό, θα αναπαραχθεί. Και θέλω να ξέρετε την αναπαραγωγή του, το οποίο είναι πάρα πολύ βασικό. Δηλαδή το ένα κύτταρο, όταν θα πολλαπλασιαστεί, θα γίνει δύο. Τα δύο θα γίνουν τέσσερα. Τα τέσσερα δεν θα γίνουν οχτώ. Θα γίνουν τέσσερα στο τετράγωνο, δηλαδή θα γίνουν τέσσερα επί τέσσερα. Δεκάξι. Και από εκεί και μετά τα 16 θα είναι πάλι στο τετράγωνο. Οπότε μετά αρχίζει να εμφανίζεται
ο όγκος ενδεχομένως, ή στο αίμα οι λευχαιμίες ή οποιαδήποτε άλλη ασθένεια του αίματος, και εκεί πέρα αρχίζει και εμφανίζονται τα συμπτώματα και αρχίζουμε εμείς και θορυβούμαστε και πηγαίνουμε στο γιατρό. Από ένα σημείο και μετά. Επομένως θέλω να σας πω ότι όλα ξεκινούν από μία μετάλλαξη ενός κυττάρου, του γονιδιώματος, όπως είναι η τελευταία έκφραση, και εκεί πέρα αρχίζουμε να ψάχνουμε γιατί αυτό το κύτταρο άλλαξε και ποιοι είναι οι παράγοντες της αλλαγής του. Τώρα, όσο αυτό το κύτταρο είναι πιο τυπικό, μοιάζει πιο πολύ προς το αρχικό, εντάξει, ξέρουμε πως θα συμπεριφερθεί, με την έννοια ότι πλησιάζει την αρχική φυσιολογία του ιστού από τον οποίο προέρχεται. Όσο πιο άτυπο είναι, όσο πιο ανώμαλο, αν θέλετε την έκφραση αυτή έτσι να το πω, δεν ξέρουμε τη συμπεριφορά του. Εντάξει, αυτά έτσι σαν αρχή. Από εκεί και μετά, στον καρκίνο του πεπτικού, ανάλογα για ποιο όργανο μιλάμε, έχουμε τους αναλόγους καρκίνους. Δηλαδή έχουμε τον καρκίνο του παγίους εντέρου, πάμε στο ανώτερο πεπτικό, στομάχου, ισοφάγου, εντάξει, έχουμε στο σηκώτη, στο πάγκρεας, και πάει λέγοντας. Θα τα αναλύσουμε, γιατρέ, ένα-ένα, ποια είναι τα συμπτώματα, πότε πρέπει να μας θορυβήσει κάτι που βλέπουμε στην καθημερινότητά μας. Αλλά θα ήθελα να σας κάνω μια γενική ερώτηση. Γιατί έχει αυξηθεί τόσο πολύ ο καρκίνος και βλέπουμε μικρά παιδιά, νέους ανθρώπους, να χάνουν τη ζωή τους ή να ταλαιπωρούνται. Μπορεί να έχει αυξηθεί, αν και δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουν αυξηθεί οι καρκίνοι, απλά έχει αυξηθεί η διάγνωση των καρκίνων. Δηλαδή βρίσκουμε τον καρκίνο πολύ περισσότερο από ό,τι τον έβρισκαν πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, γιατί η ιατρική ενδεχομένως δεν ήταν τόσο προοδευμένη και βέβαια δεν υπήρχαν και υπηρεσίες υγείας κοντά στον πολίτη να απευθυνθεί, και πάει λέγοντας. Επομένως αυτή τη στιγμή και με την πρόοδο της ιατρικής, αλλά και με την πρόοδο της ιατρικής φροντίδας που δίνει το κράτος ή γενικότερα το σύστημα, πλησιάζουμε σε καλύτερες διαγνώσεις, ενδεχομένως σε πιο πρώιμες διαγνώσεις, και βλέπουμε ότι, όπως είπατε κι εσείς, υπάρχουν περισσότεροι καρκίνοι. Παρ' όλα αυτά όμως, ο τρόπος ζωής, το άγχος, η καθημερινότητα, η οποία έχει τρελούς ρυθμούς, η διατροφή, η ατμόσφαιρα, όλα αυτά συμβάλλουν. Βεβαίως και συμβάλλουν. Αλλά πάνω απ' όλα είναι αυτό που λέω πάντα εγώ. Το α και το ω είναι τα γονίδια. Τι έχουμε κληρονομήσει από τη μάνα μας και από τον πατέρα μας. Πάνω σε αυτό είναι μετά η συμπεριφορά, είτε είναι η διατροφική, είτε η ψυχολογία μας, το πώς αντιδρούμε, είτε το περιβάλλον, είτε οτιδήποτε. Αλλά μην ξεχνάμε τα γονίδια. Το α και το ω είναι αυτό. Και βέβαια τα πράγματα θα γίνουν πολύ καλύτερα από πλευράς διάγνωσης και αντιμετώπισης των ασθενειών, όταν η γενετική πάει ένα βήμα παραπάνω και ξέρουμε τι κουβαλάμε και επομένως τι προδιάθεση έχουμε για, για την α ή β ασθένεια και για τους καρκίνους. Και τώρα γίνεται, υπάρχει εξέταση. Γίνεται σαφώς, η ιατρική προχωράει. Σαφώς υπάρχουν αυτά, αλλά δεν υπάρχουν απαντήσεις για όλα γονιδιακές ή ξέρω εγώ τι προδιάθεση έχω εγώ, εσείς, ο ΑΒ. Από τη μία είναι καλό και από την άλλη δεν θέλουμε, να το μάθουμε, δεν θέλουμε να το μάθουμε. Και γιατί θέλω να τη γιατί αν μάθεις από πολύ νωρίς ότι έχεις προδιάθεση να νοσήσεις, πιστεύω, πιστεύω ότι θα φτάσουμε, σε αυτή την προοπτική με την έρευνα που υπάρχει. Πιστεύω ότι κάποτε θα φτάσουμε. Ενδεχομένως να μην φτάσω εγώ, μπορεί να φτάσουν τα παιδιά. Όχι, εμείς δεν θα πρόκειται να φτάσουμε. Τα παιδιά μας μπορεί. Πάμε να μιλήσουμε για το καρκίνο του στομάχου. Είναι ο τέταρτος καρκίνος, και θα με διορθώσετε με να κάνω λάθος, παγκοσμίως, και ο έβδομος συχνότερος στη χώρα μας. Ναι, ο καρκίνος στομάχου είναι ένας, θα έλεγα, καρκίνος ο οποίος είναι ύπουλος καρκίνος. Είναι ύπουλος. Είναι ύπουλος γιατί ο στόμαχος, το στομάχι, είναι ένα όργανο σχετικά μεγάλο, το οποίο για να δώσει συμπτώματα, ας το πάρουμε αλλιώς. Το στομάχι έχει διάφορες ασθένειες, πρέπει να δίνουμε σημασία στα συμπτώματα, να τα αναφέρουμε, να τα συζητάμε ενδεχομένως με τον οικογενειακό γιατρό ή με τον γιατρό τον οποίο εμπιστευόμαστε και να τα βλέπουμε αυτά.
Αν χωρίσουμε το στομάχι σε δύο μέρη, ανώτερο και κατώτερο, μπορούμε να καταλάβουμε και από τα συμπτώματα τι γίνεται. Δεν είναι ασυμπτωματικός καρκίνος αυτός? Δηλαδή είναι πιο ήπια τα συμπτώματα στην αρχή. Για να μας δώσει συμπτώματα θα πρέπει να είναι λίγο προχωρημένος. Ο καρκίνος. Αυτός καθ' αυτός ο καρκίνος. Mm-hmm. Μπορεί να έχουμε άλλα συμπτώματα που με μία εξέταση, μία γαστροσκόπηση να βρεθεί. Μπορεί να βρεθεί ο καρκίνος εντογενάστε, ο έρλι, που με μία γαστροσκόπηση ένας έμπειρος ενδοσκόπος μπορεί να το βρει και ενδεχομένως, άμα θέλει να πάμε και στα δικά μας, μπορεί να υπάρξει και μία εξαίρεση με το ενδοσκόπιο. Βέβαια αυτό είναι σενάριο, θα έλεγα, πάρα πολύ ακραίο και συμβαίνει πάρα πολύ νωρίς. Συνήθως βρίσκουμε τον καρκίνο ως όγκο και από εκεί μετά χρειάζεται κυρίως χειρουργείο. Μπορεί να έχουμε αποφρακτικά φαινόμενα, δηλαδή να έχουμε ένα πρόωρο κορεσμό, να τρώει ο άρρωστος και να αισθάνεται πολύ φουσκωμένος. Γαστρική δυσφορία. Ας το πούμε γαστρική δυσφορία. Όταν μιλάμε και λέμε γαστρική, σημαίνει στομαχική. Μάλιστα. Δηλαδή φάγαμε και μετά από λίγη ώρα, μετά από μισή ώρα, μια ώρα, βλέπουμε ότι αισθανόμαστε ένα φούσκωμα. Μα είναι συνήθες φαινόμενο όμως σε πολύ κόσμο. Δεν σημαίνει ότι έχουμε καρκίνο. Πότε θα πρέπει να μας ανησυχήσει? Όταν αυτό επιμένει. Δεν θα αφήσουμε όμως να επιμένει για μήνες. Θα το δούμε, θα απευθυνθούμε στον γιατρό. Πάλι η αξία των εξετάσεων δεν έχει τη βαρύτητά της. Η γαστροσκόπηση έχει τη βαρύτητά της. Να μην φοβάται ο κόσμος να εξεταστεί. Να μην φοβάται να κάνει μια γαστροσκόπηση. Να μην φοβάται να κάνει μια κολοσκόπηση. Διότι με μια εξέταση μπορούμε να γλιτώσουμε πάρα πολλά πράγματα. Παραδείγματος χάρη, αν πάμε στο κατώτερο μέρος και στο πυλωρικό στόμιο, εκεί έχουμε μια ασθένωση για τον α ή β λόγο, η οποία μπορεί να είναι από ένα έλλειμμα, από μια πληγή. Μπορεί να είναι όμως και από, ας το πούμε, έναν όγκο. Και να μην φεύγει το φαγητό, να μην αποχετεύεται. Εντάξει, θα το βρούμε. Ή στο άνω μέρος, εκεί πέρα που είναι περισσότερο, θα έλεγα, ο διαισθητικός. Να μην είναι εύπλαστο, εύκαμπτο το στομάχι, ούτως ώστε να κάνει περισταλτισμό, να διώξει τα φαγητά προς τα κάτω. Πάλι και αυτό να συμβαίνει. Επομένως, αν θέλουμε να αποφύγουμε καταστάσεις, θα πρέπει να εξεταζόμαστε. Ναι. Πόσες φορές μπορεί να μπει στη διαδικασία μέσα γαστροσκόπησης κάποιος όταν τα συμπτώματα... Εντάξει, τώρα είναι ακαθόριστα αυτά που λέμε. Θα χρειαστεί αυτό να το αξιολογήσει ένας έμπειρος γιατρός. Η γαστροσκόπηση δεν θα γίνει για να βρούμε τον καρκίνο, θα γίνει για να βρούμε γιατί, παραδείγματος χάρη, ο πρώτος κορεσμός, γιατί ο μετεωρισμός. Ενδεχομένως πάμε προς τα εκεί όταν βλέπουμε ότι έχουμε μία ανεμία, δηλαδή χαμηλό αιματοκρίτη. Σημαίνει ότι χάνεται αίμα από κάπου. Κυρίως σιδηροπενικής αιτιολογίας, δηλαδή πέφτει ο αιματοκρίτης, ξοδεύει το σίδηρο που έχουμε αποθηκευμένο στον οργανισμό και μετά εμφανίζεται πτώση του αιματοκρίτη. Εκεί πέρα μπορεί να έχουμε μαύρα κόπρανα, μέλαινες και νόσεις, όπως τις λέει, τέλος πάντων, η δική μας η σχολή. Μαύρα κόπρανα, μαύρα όταν λέμε, μαύρα τελείως. Αυτό σημαίνει ότι το αίμα χάνεται από το βλενογόνο του στομάχου. Οξυδώνεται και βγαίνει και χάνεται έτσι. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι είναι από καρκίνο. Μπορεί να είναι μια αιμορραγία είτε από αντιφλεγμονώδη φάρμακα, είτε από αντιπυκτικά ή βοηθούντος της αντιπυκτικής αγωγής που ενδεχομένως παίρνει κάποιος για, για καρδιοπάθειες ή για οτιδήποτε άλλο. Επομένως όλα αυτά πρέπει να αξιολογηθούν και να στρέψουμε τον κόσμο να πάει να κάνει, γαστροσκόπηση. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όταν κάποιος πάει με οτιδήποτε σύμπτωμα δυσπεψίας σε ένα γιατρό, θα το κατευθύνει και μπορεί να φτάσει και στη γαστροσκόπηση ή οτιδήποτε άλλη εξέταση που να βάζει την υπόνοια ότι κάτι έχει. Βέβαια, σε κάθε περίπτωση, συγγνώμη, μεγάλο ρόλο παίζει και η ηλικία. Δηλαδή, όχι ότι δεν υπάρχει, αλλά είναι πολύ μικρά ποσοστά να εμφανιστεί ένας τέτοιος καρκίνος στομάχου σε ένα άτομο ηλικίας κάτω των 20 ετών. Όταν όμως μιλάμε για ένα άτομο συνήθως πάνω από τα 50-55 έτη, εκεί πέρα ο καρκίνος του στομάχου συνολικά στους 50 και πάνω είναι πάνω από 50%. Όταν έχουμε ένα επίμονο κοιλιακό άλογος, επίσης, όταν βλέπουμε αίμα,
Στα κόπρανα. Όταν υπάρχουν εμετοί, γίνονται συνέχεια. Όταν δούμε αίμα, δεν μιλάμε τόσο πολύ για καρκίνο του στομάχου, μιλάμε περισσότερο για καρκίνο ενδεχομένως του εντέρου, και αν είναι νοπό το αίμα, κόκκινο το αίμα, μιλάμε για τα περιφερικότερα μέρη του παχαίους εντέρου, δηλαδή από το ορθό, το σιγμοειδές. Δηλαδή ο καρκίνος στομάχου δεν φέρει αίμα στα. Ο καρκίνος του στομάχου, όταν θα μας δείξει άλλη αιμορραγή, μαύρα κόπρανα. Όχι κόκκινα κόπρανα. Απώλεια βάρους. Η απώλεια βάρους, όταν φτάσει να έχουμε απώλεια βάρους, σημαίνει ότι ο καρκίνος είναι προχωρημένος. Εντάξει, και όταν βλέπουμε ότι κάποιος έχει χαμηλό αιματοκρίτη και απώλεια βάρους και ανορεξία, τότε πρέπει την επόμενη μέρα να πάμε στο γιατρό. Όταν θα πάει τότε, ενδεχομένως να είναι και αργά. Θα είναι και αργά. Ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου? Η διατροφή, ας πούμε, παίζει καθοριστικό ρόλο? Η παχυσαρκία. Βεβαίως παίζει, αλλά το α και το ω γιατί είναι όλα τα γονίδια. Μετά είναι η ηλικία, μετά ενδεχομένως είναι η συμπεριφορά μας, τόσο η διαιτητική όσο και όλα αυτά που είπατε. Και παίζει ρόλο βέβαια, παίζει ρόλο το ιστορικό, ενδεχομένως γυναίκες που είχαν, ας πάρουμε τις γυναίκες, οι οποίες είχαν άλλους καρκίνους, μαστού. Δηλαδή οθικών, ενδομητρίου, μαστού, έχουν και αυτές τις πιθανότητες, αυτός αν έχουν αυτά τα συμπτώματα που είπατε. Ως μεταστατικός καρκίνος. Ναι. Ως μεταστατικός. Και μεταστατικός, αλλά και δεύτερος υπάρχουν καρκίνος. Γονιδιακά βγαίνει έτσι. Εντάξει, όταν μιλάμε για μια ηλικία πάνω των 50, πάνω των 55 ενδεχομένως, και κάποιος κάνει καθιστική ζωή, είναι και λίγο παχύσαρκος, καπνίζει, πίνει. Και είναι έχει... κακό παιδί. Δεν είναι, κακό παιδί αυτός που καπνίζει και πίνει, τέλος πάντων. Πάνω από 55 κακό όμως. Κακό παιδί είναι αυτός που καπνίζει, πίνει, είναι πάνω από 55 όταν δεν πηγαίνει στο γιατρό, τότε είναι κακό παιδί. Λέμε ότι ο καρκίνος στομάχου είναι ένας ύπουλος καρκίνος. Είναι ύπουλος καρκίνος μέχρι να δώσει συμπτώματα. Αν κάποιο σύμπτωμα που μας το δώσει, μας δώσει φερπίν, μια αιμορραγία, και τότε αναγκαστεί να πάει στο γιατρό, γιατί του έπεσε ο αιματοκρίτης, είδε τα μαύρα κόπρανα και κάνει μια εξέταση να δει γιατί είχε μέλαινες και νόση. Μπορεί να βρεθεί ένας καρκίνος. Στις περισσότερες περιπτώσεις βέβαια, αυτό το βλέπουμε συνήθως από χρήση αντιφλεγμονωδών φαρμάκων και επίσης από ανθρώπους οι οποίοι παίρνουν αντιπυκτικά φάρμακα, αντιομεπιταλιακά, και δεν καλύπτονται από γαστροπροστασία, από φάρμακα για να τους προστατεύει το στομάχι. Είναι η άσημος καρκίνος στην. Εξαρτάται σε ποιο στάδιο θα βρεθεί. Ας πάρουμε τώρα τα στάδια, έτσι, για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Το εσωτερικό του στομάχου είναι, ας το πούμε, ένα κύλο σπλάχνου. Μέσα εκεί αποθηκεύεται το φαγητό, γίνεται μια επεξεργασία, έτσι, μηχανική και χημική, και μετά παίρνει την άγουσα για να πάει προς το δεκαδάκτυλο και μετά στο έντερο. Στο εσωτερικό του στομάχου, όταν βγει μία πλήγη, ένα έλκος ή ένας πολυποειδής όγκος, αρχίζει να δημιουργεί το καρκίνος. Από εκεί και μετά αυτό επεκτείνεται προς τους χιτώνες του στομάχου, προς τα έξω. Ο εσωτερικός χιτώνας του στομάχου είναι ο βλενογόνος. Έχουμε από μέσα προς τα έξω βλενογόνο, υποβλενογόνιο, μυϊκό χιτώνα, ορογόνο. Όταν αρχίζει από μέσα προς τα έξω και βγαίνει ο καρκίνος, εντάξει, αρχίζει και μεγαλώνει. Όταν σπάσει τον ορογόνο, δηλαδή το εξωτερικό στρώμα του στομάχου, εντάξει, και βγει έξω από το στομάχι, εκεί κοντά έχει και λεμφαδένες, ενδεχομένως κάποιος λεμφαδένας θα προσβληθεί, και μετά αν ξεφύγει και από εκεί, έχουμε τις μεταστάσεις και τις απομακρυσμένες μεταστάσεις. Δηλαδή φεύγει ο καρκίνος από το στομάχι, πάει πρώτα κοντά εκεί γύρω σε ένα λεμφαδένα, 2, 3, 5, 10, δεν ξέρω, ανάλογα. Και μετά μπορεί να πάει στο σηκώτη, στο πνευμόνι. Εντάξει, αν πάει στο σηκώτη και στο πνευμόνι, μιλάμε για τέταρτο στάδιο. Που σημαίνει ότι είναι η χειρότερη μορφή. Είναι η πιο, ναι, ας το πούμε, η χειρότερη επιφέρει μορφή. Θάνατο. Επιφέρει θάνατο. Όχι αμέσως, εντάξει. Όχι αμέσως, πάντως είναι δύσκολο. Δύσκολη η ασύγκη. Θα πρέπει, επομένως, πάμε τώρα στη θεραπεία.
Όταν το βρίσκουμε νωρίς και δεν έχει φύγει ο καρκίνος mm-hmm. από το στομάχι, είναι μέσα στο στομάχι και μάλιστα είναι στον βλενογόνο, άντε και στον υποβλενογόνιο χιτών, μπορεί να εξαιρεθεί και αν δεν έχει μπει, ας το πούμε, σε αιμοφόρα αγγεία και από εκεί να πιάσει ένα αγγείο και να περπατήσει και να πάει μακριά ή ένα λεφικό αγγείο, το ίδιο πράγμα είναι, τι γλιτώνουμε ενδεχομένως μια χειρουργική επέμβαση. Από εκεί και μετά, αν έχει ξεφύγει ο καρκίνος και έχει ξεπεράσει όλο το τείχομα του στομάχου, ζορίζουν λίγο τα πράγματα. Μιλάμε για δεύτερο στάδιο και αν έχει έστω και ένα λεμφαδένα, μιλάμε για τρίτο στάδιο. Και αν έχει απομακρυσμένες μεταστάσεις, μιλάμε για τέταρτο στάδιο. Τώρα, πώς γίνεται η πρόγνωση? Η πρόγνωση έχει σχέση πρώτον με το στάδιο, δηλαδή πόσο απομακρυσμένο είναι, και τον τύπο. Τι τύπος είναι αυτός? Έχει τύπο ο οποίος εξελίσσεται πιο γρήγορα και έχει τύπο που πάει πιο αργά. Συνήθως μιλάμε για αδενοκαρκίνωμα του στομάχου. Βέβαια, μπορεί να υπάρχουν και άλλοι τύποι καρκίνου του στομάχου. Μπορεί να υπάρχει λέμφωμα του στομάχου. Μπορεί να υπάρχουν οι τζίστοι, στρωματικοί όγκοι του στομάχου, που ο καθένας έχει διαφορετική αντιμετώπιση. Και εκεί δεν αρκεί μόνο ο χειρουργός. Ενδεχομένως η διάγνωση θα την κάνει ένας γαστρεντερολόγος με μια ενδοσκόπηση. Από εκεί και μετά θα πρέπει να υπάρξει μια ομάδα η οποία μπορεί να συνεννοηθεί. Μια παρένθεση, γιατρέ. Είστε ευρυθέστατος, δεν χάνει τον ιρμό σας εσείς. Για να με ανησυχήσει, πρέπει με τη γαστροσκόπηση σίγουρα δείχνει ο καρκίνος? Κοιτάξτε. Δηλαδή πώς μπορώ να αντιληφθώ εγώ? Όλα τα πράγματα έχουν και μια μικρή αστοχία. Αν είναι ένας καρκίνος πάρα πολύ μικρός, ενδεχομένως υπάρχει ένα ποσοστό που μπορεί να χαθεί ανάλογα με ο ενδοσκόπος τι εμπειρία έχει, τι όργανα έχει. Μην μπαίνουμε σε αυτή. Αν έχω όλα τα συμπτώματα αυτά που προαναφέρατε. Δεν σημαίνει και καλό ότι θα έχετε καρκίνο. Όχι, άλλο λέω. Αν υπάρχουν όλα τα συμπτώματα αυτά, γίνει η γαστροσκόπηση και δεν δείξει ότι υπάρχει καρκίνος. Δεν είναι από εκεί. Δεν είναι από το στομάχι. Δηλαδή τι συμπτώματα ας πούμε έχουμε? Αν έχουμε αδυναμία, θα προχωρήσουμε σε άλλες εξετάσεις. Επίμονο κοιλιακό άλγος, εμετούς, κόπρανα, μαύρα κόπρανα όπως λέτε, όπως είπατε, απώλεια βάρους. Ακούστε λίγο, στην περίπτωση που γίνει η γαστροσκόπηση, έχετε αυτά τα συμπτώματα? Τώρα μαύρα κόπρανα αν έχετε, ενδεχομένως να μην είναι στο στομάχι και να είναι λίγο πιο κάτω προς το δεκαδάκτυλο η φλάβη. Αλλά σε κάθε περίπτωση, τις εξετάσεις που κάνουμε, δεν τις κάνουμε μόνο για να επιβεβαιώσουμε, τις κάνουμε και για να αποκλείσουμε πράγματα. Σκεφτήκαμε εμείς αυτό. Θα γίνει μια γαστροσκόπηση. Δεν βρέθηκε κάτι από τη γαστροσκόπηση. Θα προχωρήσουμε και σε άλλες εξετάσεις. Αιματολογικές πάντα. Και σε αιματολογικές εξετάσεις και ενδεχομένως σε απεικονιστικές εξετάσεις και σε αξονικές και σε οποιασδήποτε άλλο. Και όλα τα δεδομένα αυτά θα τα μαζέψουμε και θα δούμε τι γίνεται. Θα δει το αποτέλεσμα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όταν μιλάμε για καρκίνο στομάχου, το Α και το Μ είναι η γαστροσκόπηση. Γαστροσκόπηση. Βέβαια δεν σημαίνει ότι επειδή εγώ έχω ένα σύμπτωμα, δεν και καλά έχω καρκίνο. Μην τρελαθούμε. Δεν πρέπει να πανικοβάλλουμε τον κόσμο. Σαφώς. Έχουμε το καρκίνο του παχαίου σεντέρου μετά. Και αυτό είναι ένας συχνός καρκίνος. Πιο συχνός. Πιο συχνός. Ο τρίτος. Είναι ο τρίτος. Και απασχολεί και άνδρες και γυναίκες. Βεβαίως. Στον ίδιο βαθμό. Περίπου, ναι. Γιατρέ, οι καρκοί ξεκινούν ως πολυποδές. Για το έντερο. Για το έντερο. Συνήθως, περίπου στο 95% ναι. Δηλαδή αν υπάρχει πολυποδάκι και κυρίως αδυνοματώδης πολύποδας, είναι πολύ σπάνιο να δούμε έναν καρκίνο έτσι χωρίς να υπάρχει αυτό. Όσο πιο χαμηλά είναι ο πολύποδας ή και ο καρκίνος, δηλαδή ο πολύποδος ο οποίος έχει εξελιχθεί και έχει γίνει καρκίνος, μπορεί να ματώσει, να δούμε αίμα στα κόπρανα, μια αιμορραγία. Και θέλω επίσης εδώ να τονίσω ότι πολλοί κόσμος έρχεται στο ιατρείο και λέει εγώ μάτωσα, έχω αιμορροίδες. Πού το ξέρεις? Το ξέρω. Δεν σημαίνει πάντοτε έτσι. Ας κάνει μια κολοσκόπηση και ας μην έχει τίποτα. Που σημαίνει ότι δεν σημαίνει ότι μία αιμορραγία μπορεί να είναι αιμορροειδοπάθεια. Πρέπει να ελεγχθεί, πρέπει να είμαστε σίγουροι 100%
Από πού είναι το αίμα? Οι αιμορραγίδες φέρνουν αίμα πολύ. Εξαρτάται. Μπορεί να είναι μια αιμορροειδοπάθεια. Αιμορροειδες. Οι αιμορροειδες διακρίνονται. Ο προκτικός δακτύλος είναι αιμορροειδικός δακτύλος. Mm-hmm. Φλέβες δηλαδή. Φλέβες, ναι. Σε κάποια άτομα αυτές οι φλέβες φουσκώνουν. Και όταν σε μια δύσκολη κένωση μπορεί να ματώσει και να δούμε αίμα. Ζωντανό αίμα. Καθαρό, πεντακάθαρο, κόκκινο αίμα. Εντάξει, αυτό ξέρουμε ότι είναι από χαμηλά. Μπορεί να είναι τις αιμορροίδες, μπορεί να είναι λίγο παραπάνω. Λοιπόν, και οι αιμορροίδες έτσι χοντρά-χοντρά. Κάθε ένας αυτό από θέλω εμάς να που είναι άσχετος. Δεν είναι ότι είναι άσχετος. Κανείς δεν μπορεί να δει τον προκτό του, έτσι. Και αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση ας είμαστε ήπιοι. Ας πάει να επισκεφθεί ένα γιατρό. Θα το απαντήσει, σίγουρα. Αλλά δεν είναι κακό. Και εδώ θέλω να βάλω το ζήτημα της ντροπής. Γιατί πάρα πολλοί κόσμοι έρχεται. Έχω αίμα, αλλά ξέρεις μην με εξετάζεις, γιατί ντρέπομαι και δεν έχει ντροπές αυτό. Ξέρετε πρέπει πόσος να ξέρουμε. Θέλει να κάνει κολονοσκόπηση και ντρέπεται να πάει. Θα σας πω κάτι, έτσι πως έχει γίνει πλέον η κολονοσκόπηση και με τα σύγχρονα εργαλεία, αλλά και με τις σύγχρονες μεθόδους, θα έλεγα, νάρκωσης, έτσι, μέθης και τα λοιπά, πείτε το όπως θέλετε, δεν είναι μία εξέταση που θα υποφέρει κάποιος. Και αυτό φαίνεται διότι την τελευταία 20ετία, 25ετία τους καρκίνους που βλέπουμε παχαιός εντέρου είναι σαφώς πιο ιάσιμη, να το πούμε έτσι, και η θνησιμότητα πέφτει συνεχώς την τελευταία 20ετία. Που οφείλεται αυτό. Αυτό οφείλεται στο ότι ο κόσμος πηγαίνει στο γιατρό, παρόλο ότι υπάρχει αυτή η ντροπή, ας το πούμε, που δεν πάει. Όταν όμως ένας βλέπει ότι τα συμπτώματα επιμένουν, θα κάνει την ντροπή φιλοτιμία και θα πάει. Στο γιατρό δεν πρέπει να ντρεπόμαστε. Το μήνυμα που θέλω να περάσω είναι το εξής, ότι υπάρχουν ορισμένες εξετάσεις, η γαστροσκόπηση και η κολοσκόπηση καλή ώρα, που σώζουν ζωές. Ακριβώς. Και δεν πρέπει να έχουμε ταμπού ή να φοβόμαστε γιατί θα κάνουμε μια εξέταση. Καλύτερα να κάνουμε μια εξέταση και να μην έχουμε και τίποτα. Και να μην έχουμε τίποτα. Αλλά να μπει σφραγίδα ότι δεν έχουμε τίποτα, παρά να είμαστε με την υποψία ότι ξέρεις, μπορεί να έχω αυτό, μπορεί να έχω εκείνο, αλλά δεν βαριέσαι μόνο. Και πολλές φορές η ντροπή οδηγεί να μην λέμε στο γιατρό ακριβώς τι έχουμε, τι νιώθουμε. Συμβαίνει και αυτό. Ναι. Συμβαίνει. Ή ας πούμε μου έτυχε κάτι για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Αν δεν πει στον γιατρό και στον εξομολόγο, όπως λέγανε οι παλαιότεροι, αυτά που πρέπει, τα εσώψυχά σου. Τώρα, θα πάμε στον καρκίνο του παχαίου εντέρου. Και θέλω να πάμε στον καρκίνο του παχαίου εντέρου. Τώρα, εκεί το παχύ είναι ένα όργανο. Τι δουλειά κάνει το παχύ? Το παχύ έντερο ως φυσιολογία συμπυκνώνει τα κόπρανα. Όπως έρχονται τα κόπρανα από το λεπτό, τα οποία περιέχουν μεγάλη ποσότητα νερού, υγρού τέλος πάντων, στο παχύ αφυδατώνεται, ας το πούμε, το κόπρανο και σχηματίζουν τα κόπρανα και αυτή τη δουλειά κάνει το παχύ. Γι' αυτό βλέπουμε ότι συνήθως οι διάρειες όλες οφείλονται σε βλάβες του παχύος. Εδώ ήθελα να πω και κάτι ακόμη. Τα πράγματα έχουν προχωρήσει πολύ τον 20ο αιώνα και τον 21ο αιώνα από πλευράς ιατρικής, έρευνας κλπ. Το 19ο αιώνα η πρώτη αιτία θανάτου ήταν τα εντερικά. Οι λοιμώξεις, οι εντεροπάθειες. Πλεγμονές. Αρχίζουμε από χολέρα, από εντερίτιδες έτσι, βαριές, από τύφο. Γιατί τότε τα συστήματα γυγινή, δεν υπήρχε υγιεινή. Τα συστήματα ίδρευσης δεν υπήρχε νερό πόσιμο και ενδεχομένως το νερό το πόσιμο δεν χλωριωνόταν. Αυτή τη στιγμή εκτός από τα συστήματα ίδρευσης που λειτουργούν και ελέγχονται αρκετά καλά, έχουμε το ψυγείο. Εννοείται, έχουν αλλάξει. Έχουμε την παστερίωση του γάλακτος, έχουμε ένα σωρό τέτοια πράγματα, επομένως έχουμε ξεχάσει τι συνέβαινε παλιά. Επομένως τώρα, επειδή δεν έχουμε τις ασθένειες του παχαίου εντέρου που είχαμε το 19ο αιώνα, δηλαδή δεν έχουμε τις λοιμώξεις αυτές, πήγαμε σε καινούργια, πώς θα λένε, σε καινούργιες ασθένειες
που είναι οι ιδιοπαθείς φλεγμονώδεινώσεις του εντέρου, οι κολίτιδες και κυρίως από βιομηχανικά τρόφιμα και τέτοια και από αυτοάνωσα και οι καρκίνοι. Τους καρκίνους με μία κολοσκόπηση και μάλιστα αν μπούμε σε ένα πρόγραμμα περιοδικού ελέγχου του παχαίους εντέρου με κολοσκοπήσεις, μπορεί να το τελειώσουμε αυτό το θέμα. Από εκεί και μετά μας μένουν άλλα ζητήματα, ιδιοπαθείς φλεγμονώδεινώσεις του εντέρου και ενδεχομένως κάποιες εντερίτιδες από κάποιο μικρόβιο ή όπου μπορεί να συμβεί, αλλά είναι ελάσσονο σημασία. Η κολονοσκόπηση πρέπει να γίνεται σε ετήσια βάση. Όχι, πολύ συχνά αυτό. Είναι πολύ Όταν έχουμε μία βασική κολονοσκόπηση, έχει κάνει κάποιος μία κολονοσκόπηση. Mm. Βέβαια, εξαρτάται και από την ηλικία που θα την κάνει. Και όπως είπαμε, μεγάλο ρόλο στον καρκίνο, εκτός από τα γονίδια, από το οικογενειακό ιστορικό, έτσι, από το τι κουβαλάει ο καθένας, μεγάλο ρόλο παίζει και η ηλικία. Προϊούσεις της ηλικίας, όσο μεγαλώνουμε, τόσο πιο πολύ, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχει. Είναι πιο επιρρεπής ο άνθρωπος να νοσήσει. Τώρα, επειδή οι Αμερικάνοι έχουν συστήματα και βάζουν και διάφορους παράγοντες και σου λένε τότε θα πάει να κάνεις κολοσκόπηση και υπάρχει το λεγόμενο cost effective, συνήθως μετά τα 50 ή στα 50 τέλος πάντων, αν κάποιος δεν έχει κάνει μια κολοσκόπηση για τον ΑΒ λόγο, θα πρέπει να την κάνει. Αυτά βέβαια στην Αμερική, όπου μια κολοσκόπηση στοιχίζει 2.500 και 3.000 δολάρια. Στην Ελλάδα που τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά και υπάρχει και η δημόσια υγεία αλλά και η ιδιωτική υγεία η οποία είναι σχετικά φτηνή, είναι φτηνή σε σχέση με αυτές τις χώρες. Θα πρέπει κάποιος, κατά τη γνώμη τη δική μου, έχει δεν έχει κάτι, προληπτικά, να κάνει μια κολοσκόπηση 45, εγώ θα έλεγα και 40 ετών, να έχει μια βασική κολοσκόπηση, αν έχει δεν έχει κάτι, και από εκεί και μετά, με βάση το τι βρέθηκε στην αρχική κολοσκόπηση, θα μπει σε ένα περιοδικό πρόγραμμα παρακολούθησης του εντέρου του. Εάν δεν έχει βρεθεί κάτι... Αν δεν έχει βρεθεί κάτι και είναι πάνω από 50, μιλάμε για 5 χρόνια επανάληψη. Στα 5 χρόνια. Και η γαστροσκόπηση το ίδιο. Όχι, η γαστροσκόπηση μπορεί να γίνεται. Η γαστροσκόπηση εξαρτάται τι συμπτώματα έχει κάποιος. Συνήθως αυτός που δεν έχει συμπτώματα και δεν έχει οικογενειακό ιστορικό που να τον παραπέμπει σε αυτά τα πράγματα, ενδεχομένως να μην χρειάζεται να κάνει και γαστροσκόπηση. Αλλά πάλι εγώ θα έλεγα και μία γαστροσκόπηση έτσι να την έχει. Μα είναι το όχι το χρόνο. Μια φορά να κάνει και να ξέρουμε αν έχει μια κάτι φορά. Ας κάνει μια φορά και μετά θα δούμε θα κάνει και δεύτερη. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν κάνει ποτέ. Επειδή την έχω κάνει προσωπικά και όπως είπαμε στην αρχή και ντρεπόμουν και φοβόμουν και τα πάντα. Τίποτα, την έχω κάνει σε εσάς, δεν κατάλαβα τίποτα και την έχω κάνει 2-3 φορές. Δεν είναι τίποτα. Το λέμε για να τα ακούνε και οι τηλεθεατές ότι δεν είναι. Πλέον είναι πολύ εύκολα. Υπάρχουν μύθοι και κυρίως αυτό που αποτρέπει τον κόσμο ενδεχομένως στις κολοσκοπήσεις είναι οι κουβέντες στα καφενεία. Εντάξει. Οι πληθυσμοί που έχουν αυξημένο ποσοστό στεφανιαίας νόσου ή αυξημένης χοληστερίνης, υπάρχει προδιάθεση να δημιουργήσουν και καρκίνο? Συνήθως μετράμε ένας καινούριος όρος, ας το πούμε εμάς, είναι το BMI. Δηλαδή ο δείκτης μάζας σώματος. Σε αυτούς που είναι υψηλός αυτός ο δείκτης, δηλαδή έχουν αρκετά κιλά σε σχέση με το ύψος τους, να το πούμε έτσι, έχουν μια μεγαλύτερη προδιάθεση να εμφανίσουν και καρκίνο, εκτός από το διαβήτη, αν έχεις αυξημένα κιλά, εκτός από τη στεφανία νόσο, τις αγκιοπάθειες γενικότερα, μπαίνει μέσα και ο καρκίνος. Το αλκοόλ. Οπωσδήποτε. Παίζει. Το κάπνισμα, αλκοόλ. Όλα αυτά. Η καθιστική ζωή, όλα, η ηλικία. Να σας πω για το κάπνισμα, ας πούμε, για το στομάχι παράδειγμα. Το κάπνισμα στο στομάχι αυξάνει την έκρηση του υδροχλωρικού όξεως παράδειγμα. Να μην μιλήσουμε έτσι στοχευμένα, όχι για όριστα. Το κάπνισμα στο πνευμόνι κάνει άλλη βλάβη. Στην καρδιά κάνει άλλη. Στα αγκία κάνει άλλου είδους βλάβη. Γενικώς πάντως δεν είναι κάτι το οποίο είναι υγιεινό, είναι τελείως ανθυγιεινό. Η πρόσληψη αντιοξειδωτικών συστατικών, όπως είναι η βιταμίνη εψιλόν, η βιταμίνη C, κάνει καλό στο να μην... Δεν θα αποτρέψει τον καρκίνο, να εξηγιόμαστε. Κάνει καλό, κάνει αλλά καλό, δεν θα αποτρέψει τον καρκίνο. Δεν τον αποτρέπει αυτό, που θέλω να μείνει
είναι ότι όποιος τρώει βιταμίνες παράδειγμα δεν σημαίνει ότι θα αποφύγει καρκίνο. Έτσι, όπως προσέχει όμως τη διατροφή του. Σαφώς. Δεν είναι αλλά... ένας παράγοντας όταν κάνεις την δίαιτα που πρέπει, όταν ενσωματώνεις μια σωστή διατροφή, τη μεσογειακή διατροφή που έχουμε εμείς εδώ. Ωραία. Δεν βοηθάει να πιάσουμε, αυτό. Να τα πιάσουμε τα πράγματα έτσι. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Μ' αρέσει η συζήτηση μαζί σας, οπότε δηλαδή, όπως θέλετε. Εγώ θα πρέπει να φάω τέτοια πράγματα, παραδείγματος χάρη, ας μιλήσουμε για το έντερο, που να πηγαίνω στην τουαλέτα μία φορά την ημέρα. Άντε να πηγαίνω μέρα παραμέρα. Πρέπει να το φροντίσω αυτό. Αν δεν φροντίσω αυτό, εντάξει, και έχω εγώ μία δυσκυλιότητα, η δυσκυλιότητα είναι ο παράγοντας κινδύνου. Όχι αν θα φάω πορτοκάλι, αν θα φάω βρώμη. Τα διάφορα σκευάσματα που υπάρχουν για να βοηθήσουν τους ανθρώπους που έχουν πρόβλημα με τη δυσκολία. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν μία ιδιοπαθή, θα έλεγα, μία από μόνη τους δυσκολιότητα. Εντάξει, αυτοί θα φροντίσουν με δίαιτα, ενδεχομένως με γυμναστική, με κίνηση, να τη βελτιώσουν. Αν δεν μπορέσουν με αυτά, τότε θα πάρουν και βοηθήματα. Ο στόχος είναι να μην έχουμε δυσκολιότητα. Η δυσκολιότητα είναι ένας παράγοντας που μπορεί να μας οδηγήσει όχι μόνο προς τον καρκίνο, αλλά και προς άλλες ασθένειες του εντέρου. Επομένως, τι κάνουμε, εμείς πρέπει να έχουμε τέτοια διατροφή, ώστε να μην είμαστε δυσκύλοι. Το ίδιο πράγμα και στο στομάχι. Εσείς παράγοντας χάρη έχετε παλινδρόμηση. Mm-hmm. Ωραία. Η παλινδρόμηση είναι ένας παράγοντας που μπορεί να κάνει μια ισοφαγήτιδα. Δηλαδή πληγές στον κατώτερο ισοφάγο. Λοιπόν, όταν έχετε ισοφαγήτητα, έχετε μία ανοιχτή πληγή. Αυτή η ανοιχτή πληγή, όσο παραμένει, είναι ένας παράγοντας που μπορεί κάποτε να αλλάξει και να γίνει καρκίνος. Ή αν δεν γίνει ισοφαγήτητα, μπορεί να κάνετε μπάρετ, ισοφάγο μπάρετ. Πάλι προκαρκίνικη κατάσταση. Επομένως, τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να έχουμε μία συμπεριφορά και διαιτητική, αλλά και να κινούμαστε, δηλαδή θα φας και θα ξαπλώσεις μετά από ώρα, ούτως ώστε. Να μην μαστιγώνει, ας το πούμε, τον ισοφάγο και το στομάχι. Εκεί πάμε. Κυρίως, δεν πάμε, άντε θα φάμε βιταμίνες. Όλοι εμείς, και βάζω και εμένα με το πρόβλημα που έχω. Άμα δουλεύετε 10 ώρες τη μέρα, και το 12. Άγχος είναι. Θα πρέπει να πηγαίνουμε τακτικά στο γιατρό, να κάνουμε τις εξετάσεις που τα μας πράγματα συμβαίνει, είναι απλά. Πρέπει να στοχεύουμε σε μία, θα έλεγα έτσι, καλή δίαιτα. Πείτε το μεσογειακή. Δόξα τω Θεώ, εδώ έχουμε ένα σωρό φρούτα με βιταμίνες, έχουμε το λαδάκι μας το ωραίο. Μεσογειακή διατροφή τα λέει όλα. Ωραία. Αρκεί να μην πηγαίνουμε στα φαστουντάδικα, ο καλό είναι το βρώμικο, αλλά όχι μόνο βρώμικο. Μία φορά στο εξάμηνο. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, γιατρέ, και όταν επιστρέψουμε θα μιλήσουμε και για το καρκίνο του ισοφάγου και για το καρκίνο του προκτού. Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό μας διάλειμμα και σε σύνδεση με τα προηγούμενα μιλάμε για τους καρκίνους στο πεπτικό σύστημα, έχοντας το προσκεκλημένο τον γαστροεντερολόγο, τον κύριο Ανδρέα Παπαγιάννη. Κύριε Παπαγιάννη, μιλήσαμε γενικότερα για τους καρκίνους, μιλήσαμε για το καρκίνο του στομάχου, πήγαμε στο καρκίνο του εντέρου και θέλω να μιλήσουμε για ένα άλλο πάλι ύπουλο καρκίνο, αυτό του καρκίνου του ισοφάγου. Ναι. Τι συμβαίνει πάλι, με αυτό. Πάλι θα το διαχωρίσουμε εδώ. Τι είναι ο ισοφάγος. Mm-hmm. Είναι ένας σωλήνας που από το στόμα πηγαίνει την τροφή στο στομάχι. Είναι ένας σωλήνας που περνάει μέσα από το θώρακα. Λοιπόν, ο βλενογόνος του ισοφάγου, μιλάμε για το εσωτερικό του στρώμα, ας το πούμε. Στο ανώτερο σημείο του είναι πλακώδες επιθήλιο, σχεδόν ίδιο επιθήλιο που έχει και το πνευμόνι, η βρόχη. Mm-hmm. Και πιο κάτω αλλάζει και πλησιάζει προς το βλενογόνο του στομάχου. Λοιπόν, ο καρκίνος του ισοφάγου, όταν μιλάμε για το ανώτερο και μέσο, θα έλεγα, τριτιμόριο του ισοφάγου, συνήθως είναι από πλακώδες επιθήλιο. Συνήθως. Αυτό σημαίνει ότι έχει περίπου την ίδια αιτιολογία με τον καρκίνο του πνεύμονα, το βρόχο. Όταν πάμε προς τα κάτω, πλησιάζουμε το κατώτερο τριτιμόριο του ισοφάγου, εκεί πέρα πλησιάζει κυρίως προς τον καρκίνο του στομάχου. Και επειδή είπαμε ότι πηγαίνουμε μπροστά και είμαστε κοινωνίες εξελιγμένες, οι κοινωνίες εξελιγμένες κάνουν παλινδρόμηση. Δηλαδή το υγρό του στομάχου, μάλλον ό,τι περιεχόμενο έχει το στομάχι,
ανεβαίνει προς τα πάνω. Δηλαδή μπορεί να μας ανέβει. Και δημιουργεί γαστρίτιδα, τη λεγόμενη γαστρίτιδα, γιατρέ. Όχι, η γαστρίτιδα είναι στο στομάχι. Λοιπόν, όταν ανεβαίνει το υγρό του στομάχου προς τα πάνω, αν ανεβαίνει γαστρικό υγρό, το οποίο έχει υδροχλωρικό οξύ, οξύ δηλαδή. Γι' αυτό σε καίει. Ακριβώς, γι' αυτό καίγεσαι. Μπορεί να ανέβει μέχρι κάποιο σημείο, δηλαδή μπορεί να ανέβει στα πρώτα 10 εκατοστά από κάτω προς τα πάνω, μπορεί να ανέβει στα πιο πάνω 20, μπορεί να φτάσει μέχρι το λαιμό, mm-hmm. μπορεί όταν είμαστε ξαπλωμένοι να πνιγούμε κιόλας αν έχουμε μεγάλη παλινδρόμηση. Όταν έχουμε μια τέτοια κατάσταση, υπάρχουν άτομα που το ύφασμά τους, ο ισοφάγος τους, δηλαδή το εσωτερικό τους δύσιμο, είναι πιο ευαίσθητο από κάποιους άλλους. Έχει ξεχυλώσει εντελώς. Δεν έχει ξεχυλώσει, απλά είναι πιο προσβεβλημένο. Εκεί δημιουργείται ο καρκίνος του ισοφάγου. Τι συμπτώματα έχουμε στον καρκίνο του ισοφάγου? Πάμε να καταπιούμε και δεν μπορούμε. Ή τουλάχιστον όταν κατεβαίνει το φαγητό, καταλαβαίνουμε κάπου να σκαλώνει. Να μην μπορούμε να κατεβάσουμε το φαγητό όπως το κατεβάσαμε πιο μπροστά. Τότε πρέπει να πάμε στο γιατρό να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, υπάρχουν πολλές αιτίες, αλλά κυρίως πάντοτε θα λέμε πρώτα είναι τα γονίδια και μετά είναι όλα τα άλλα. Είναι η παλινδρόμηση, είναι το κάπνισμα, ενδεχομένως είναι ορισμένες ασθένειες όπως είναι η αχαλασία του ισοφάγου. Ισοφάγο Μπάρετ, τι είναι αυτό? Τι είναι ο ισοφάγος Μπάρετ? Αυτός ο Μπάρετ βρήκε... Τον ακούμε πάλι πολύ συχνά. Αυτός... Τι είναι πάλι αυτός? Είναι στο κατώτερο μέρος του ισοφάγου, έχουμε μία, όπως τη λέμε εμείς, εντερική μεταπλασία του κατώτερου ισοφάγου. Δηλαδή, αν πάρουμε μία βιοψία, θα μας πει ο παθογνωγανατόμος, mm-hmm. ξέρεις, εκεί έχεις μία εντερική μεταπλασία. Αυτό θέλει μία παρακολούθηση ενδοσκοπική. Δηλαδή, μόνο με γαστροσκόπηση, με ισοφαγοσκόπηση στη συγκεκριμένη περίπτωση και να ελέγχουμε το συγκεκριμένο τμήμα. Σε αυτή την περίπτωση είμαστε αναγκασμένοι να δώσουμε συνεχώς φάρμακα για το στομάχι. Γιατί? Γιατί το φάρμακο που δίνουμε για το στομάχι, τα PPIs, δηλαδή οι αναστολής διάβλου πρωτονίου, mm-hmm. οι οποίοι μειώνουν την έγκριση του υδροχλωρικού οξέως στο στομάχι, και αν κάνει παλινδρόμηση και γυρνάει προς τα πίσω, δεν έχει μέσα οξύ ή το οξύ τέλος πάντων είναι πολύ λίγο και ασθενές και δεν πειράζει τον ισοφάγο. Αυτός πρέπει να παίρνει συνέχεια τέτοιο πράγμα. Και εδώ είναι μια μόνιμη αντίθεση που έχουμε με τους παθολόγους, οι οποίοι λένε, γιατί του δίνεις αυτά τα φάρμακα? Γιατί αν δεν το δώσω μπορεί να πάθει καρκίνο. Η έγκαιρη θεραπευτική αντιμετώπιση της ισοφαγίτιδας εμποδίζει την εμφάνιση της Μπάρετ? Ο Μπάρετ είναι άλλο πράγμα, η ισοφαγίτιδα είναι άλλο πράγμα. Μπορεί να συμπάρχουν και τα δυο. Ναι, μπορεί όμως όταν έχουμε ισοφαγίτιδα να μας οδηγήσει στην νόσο Μπάρετ, που ναι, είναι ναι, ναι. ακόμα πιο ύπουλη ναι. η ασθένεια. Εμείς έχουμε καούρα μια, δυο, τρεις, πέντε, δέκα μέρες, πρέπει να πάμε στο γιατρό. Αν την έχει συνέχεια. Την έχει συνέχεια. Κάνε μια γαστροσκόπηση πρώτα, θα πάρεις τα φαρμακάκια σου, θα δεις πώς είσαι και αν συνεχίζει ξαναπάς στο γιατρό και ξαναμιλάς. Αλλά έχω παραδείγματος χάρη καούρα. Μου ανεβαίνουν τα γαστρικά υγρά προς τα πάνω. Παίρνω ένα αντιόξινο. Γνωστές είναι οι μάρκες, να μην τις αναφέρουμε. Το αντιόξινο, μόλις το πάρω, θα αξιοδετερώσει μια μικρή ποσότητα οξέως που βρίσκεται στο στομάχι για μια ώρα. Δύο ώρες. Ακριβώς. Το επόμενο κύμα του οξέως που θα βγει και θα είναι μέσα στο στομάχι δεν μπορεί να το αξιοδετερώσει, γιατί γίνει ήδη η αξιοδετέρωση. Επομένως πρέπει να πάρουμε φάρμακα που θα αναστείλουν την έκρηση του οξέως, ένα, να μην έχουμε δηλαδή ενδογενές οξύ, αυτό που παράγει το στομάχι για να γίνει πέψη, το στομάχι παράγει το υδροχλωρικό οξύ, χλωρίνη. Αυτό το εξοδετερώνουμε με φάρμακα. Και από εκεί και μετά, αφού εξοδετερώσουμε αυτό, δεν πρέπει να πάμε να πάρουμε οξέα απ' έξω. Δηλαδή δεν θα πιούμε αλκοόλ, το οποίο είναι, οι πιτσιρικάδες θα λένε, ξύδια. Εντάξει, δεν πρέπει να πάρουμε αλκοόλ και γενικώς ξινά πράγματα για να έρθουμε πάλι στα ίδια. Γιατρέ, έχουμε να πούμε πάρα πολλά, οπότε σας δεσμεύω από τώρα. Θέλω να μιλήσουμε και για τον καρκίνο του ισοφάγου, να πούμε και άλλα πράγματα, γιατί δεν έχουμε άλλο τηλεοπτικό χρόνο, να μιλήσουμε και για τον καρκίνο του προκτού και γενικότερα να
να δώσετε συμβουλές στον κόσμο, τι πρέπει να κάνουν, να μην φοβούνται επιτέλους. Μία είναι η συμβουλή. Δεν χρειάζεται ο κόσμος ούτε να φοβάται, ούτε να πανικοβάλλεται. Όπως πηγαίνει στην κομμότρια για να κουρευτεί, πρέπει να πηγαίνει στον γιατρό και να του λέει τα προβλήματά. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Στην κομμότρια όμως ακούς και κουτσομπολιά. Περνάς και στον γιατρό ακούς κουτσομπολιά. Αν σου βρει κάτι. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Παπαγιάννη. Πράγματι ήταν μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση μαζί σας. Μάθαμε πολλά πράγματα. Και θέλω να σας δεσμεύσω ότι σε μια άλλη εκπομπή θα έρθετε για να κλείσουμε το θέμα, αν ποτέ μπορεί να κλείσει το θέμα του καρκίνου. Βγαίνουν συνεχώς καινούργια πράγματα, η ιατρική προοδεύει, οι θεραπείες προοδεύουν και πρέπει να πούμε ότι οι θεραπείες που έχουμε αυτή τη στιγμή για τους συγκεκριμένους καρκίνους δεν είναι σε καμία περίπτωση οι ίδιοι με αυτό που ήταν πριν από 25-30 χρόνια. Επομένως τα πράγματα πάνε μπροστά, χρειάζεται αισιοδοξία και να προσέχουμε τον εαυτό μας. Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Κυρίες και κύριοι, άλλη μια εκπομπή έλαβε τέλος. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε, όπως είπε και ο κύριος Παπαγιάννης Ανδρέας, να προσέχουμε τον εαυτό μας και να τον αγαπάμε. Καλό σας βράδυ.